Πλάκα κάνεις. Ποιο να το κάνεις αυτό εσύ. Πλάκα. Όχι τώρα, παλιά. Στο PlayStation. Που φεύγει. Το είδα στην τηλεόραση. Οι πιτσιριάδες που παίξαν χθες μας είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο κόσμος που μας συνάντησε μας έχει αγκαλιάσει. Και νομίζω ότι θα είναι ένα απολαυστικό παιχνίδι για τον κόσμο που θα έρθει να το παρακολουθήσει εδώ στο γήπεδο, αλλά και στο σπίτι στην τηλεόραση. Πέρα από αθλητής και πρωταθλητής, είσαι και σκεπτόμενος άνθρωπος. Οπότε ας το κάνουμε λίγο πιο σύνθετο. 5.200 θέσεις εδώ στην Κρήτη, πέμπτο μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Τέλεια αφορμή για να φτιάξουμε άλλον έναν μεγάλο μπασκετικό πυρήνα, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι η Κρήτη επιβάλλεται να φέρει μια ομάδα στην Α1 γρήγορα, να στηθεί σωστά. Η Κρήτη είναι μια από τις πιο καλά ανεπτυγμένες οικονομικά περιοχές, πρέπει να το εκμεταλλευτούν, όλοι να συστρατευτούν για το καλό της ομάδας της τοπικής και να δημιουργήσουν ένα νέο πυρήνα για το μπάσκετ, για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Θεατές να αναμένονται στο γήπεδο και ήδη στο χώρο με τα αυτόγραφα και τις μπουτίκ να γίνεται πανζουρλισμός εν αναμονή της δικιάς σας άφηξης. Πώς θα ερμηνεύεις όλα αυτά? Εντάξει, και για μας είναι σαν ομάδα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ πέρα στην πόλη του Ηρακλείου. Σίγουρα η μεγάλη προσέλευση του κόσμου είναι αθαρρυντικό νομίζω για το μπάσκετ και εύχομαι όλοι να απολαύσουν τη γιορτή. Θεωρείς ότι το Ηράκλειο με αυτή την κίνηση, την πολύ δυναμική κίνηση με το γήπεδο, με τον κόσμο, βάζει βάσεις για επιστροφή στο πρώτο επίπεδο, στην Α1? Μακάρι, σίγουρα το γήπεδο είναι πολύ ωραίο, είναι σύγχρονο γήπεδο. Ο κόσμος δείχνει ότι έχει όρεξη να παρακολουθήσει μπάσκετ. Εύχομαι, μακάρι να ανέβουν και στην Α1 η ομάδα του Ηράκλειου και να πρωταγωνιστούν εκεί πέρα. Κοτζούρα, νομίζω πέρασες μια βόλτα από το προπονητήριο για να πάρεις μια αίσθηση του τι επικράτει πανζουρλισμός, πραγματικός, με τα παιδιά να περιμένουν τα ενδάλματά τους εδώ και πολλή ώρα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ. Σήμερα είναι πρώτη μέρα που βλέπω το γήπεδο, γιατί χτες βράδυ ήρθαμε. Είναι πραγματικά στολίδι. Και με πολύ μεγάλη χαρά βλέπουμε τόσο πολύ κόσμο που διψάει για μπάσκετ και βρίσκεται εδώ για να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι. Οι ενδείξεις νομίζω ήταν ισχυρές από χθες. Περισσότεροι από 1.000 φίλαθλοι στο παιχνίδι των μικρών. Δεν έχει ξαναγίνει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Συν απόψε που αναμένεται ένα sold out, 5.200 θεατές. Νομίζω ότι η Κρήτη ανεβάζει την υποψηφιότητά της για επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια πολύ ψηλά. Μακάρι να υπάρχει ομάδα από την Κρήτη και μακάρι να γίνει γενικά η αποκέντρωση που ζητάμε όλοι στο μπάσκετ, για να υπάρχουν πολλές ομάδες ισχυρές στην περιφέρεια και να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και όχι όλες οι ομάδες στα δύο κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στην Ευρωλίγκα φέτος νομίζω ότι το σκηνικό είναι κοντινό απόψε και χθες σε σχέση με τα δεδομένα της Ευρωλίγκα. Ένα πανέμορφο γήπεδο 5.200 θέσεων. Αυτό είναι αλήθεια. Το γήπεδο είναι εκπληκτικό τώρα που το είδα. Ο κόσμος είναι εντυπωσιακός στην παρουσία του, πάρα πολλοί κόσμος και έτσι είναι μια μικρογραφία ή ίσως όχι καν μικρογραφία ενός παιχνιδιού της Ευρωλίγκας. Γενικά είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέλη αυτής της διαδικασίας, αυτού του παιχνιδιού, αυτής της γιορτής και ελπίζω να απολαύσουμε. Εδώ πέρα είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για το κρητικό αθλητισμό. Αυτό εδώ το παλάτι πρέπει να αξιοποιηθεί. Ο κόσμος το έχει
αγκαλιάσει με πάρα πολύ αγάπη. Πιστεύω θα το είδαμε και χθες, θα το δούμε και σήμερα. Είναι πράγματα που λείπουν από την επαρχία, από το νησί μας. Και πιστεύω ότι θα συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη των ομαδικών αθλημάτων της Κρήτης. Είχαμε ένα δείγμα από τα προηγούμενα χρόνια στα παιχνίδια των μικρών, διότι αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Χθες ποτέ η προσέλευση δεν ξεπερνούσε τους 400-500 φιλάθλους. Χθες είδαμε κάτι διαφορετικό. Σε ένα γήπεδο 5.500 θέσεων να έχουμε παραπάνω από 1.000 ανθρώπους και με πολύ ενθουσιασμό. Αυτό εσείς που τα ξέρετε σίγουρα καλύτερα τα πράγματα εδώ, πώς πιστεύετε ότι αποκωδικοποιείται, πώς ερμηνεύετε? Είναι αυτό που είπα και πριν, ότι ουσιαστικά ο κόσμος εδώ στην Κρήτη διψάει για μπάσκετ, για παραστάσεις που δεν τις έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι το ξεκίνημα. Αν διοργανώσουμε και οργανώσουμε σωστά αυτό εδώ το χώρο, πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Θα αναπτυχθεί πάρα πολύ το κρητικό μπάσκετ ειδικά.